Καλημέρα κύριε Κεραμέως. Καλή σας ημέρα κύριε Τσίμα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πέστε μου, είμαστε σήμερα στην τέταρτη μέρα από τότε που επαναλειτουργήσαν οι τάξεις του Λυκείου. Υπήρχαν πολλοί φόβοι, υπήρχαν κάποιες ελπίδες, εφαρμόστηκε το μέτρο των self-test. Έχετε κάποια συνολικά στοιχεία, φαντάζομαι, και μια εικόνα για το πώς πήγαν αυτές οι τρεις πρώτες μέρες. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά λέτε, είμαστε στην τέταρτη μέρα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά μας του Λυκείου βρέθηκαν και πάλι στο φυσικό τους χώρο, στο σχολείο. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, κύριε Τσίμα, έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών μας, των οικογενειών τους. Ο δεύτερος είναι να συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται εν μέσω πανδημίας. Και για να επιτύχουμε αυτούς τους δύο στόχους, πέρα από όλα τα εργαλεία που είχαμε μέχρι τώρα και τα μέτρα, έχουμε και δύο νέα, ας το πούμε έτσι, σχετικά με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ένα είναι ο εμβολιασμός. Διότι έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, έχουν ήδη ενταχθεί οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, έχουν ήδη ενταχθεί κάποιες χιλιάδες των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης από αδιάθετες δόσεις και προχωράμε σε μαζικό εμβολιασμό εκπαιδευτικών από την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το νέο εργαλείο, τα self-test, τα οποία επί της ουσίας πρόκειται για έναν προσυμπτωματικό έλεγχο σε έναν υγιή πληθυσμό, δρά προληπτικά, είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, είναι δωρεάν και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσίμα, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους, που ανταποκρίθηκαν με τέτοιο υπεύθυνο Έχετε τρόπο. Έχετε μια εικόνα σε τι ποσοστό υπήρξε αυτή η ανταπόκριση, δηλαδή πόσοι από τους μαθητές που πήγαν σχολείο είχαν πράγματι κάνει το τεστ? Κοιτάξτε, είναι σχεδόν συντριπτικοί στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και η εγκυρότητα των τεστ αποδεικνύεται σε πάνω από 70%, ενώ σε τυχόν ψευδώς αρνητικά, δηλαδή κάποια self-test μπορεί να βγήκαν αρνητικά και να μην ήταν εν τέλει, σχετικά με τα στοιχεία που έδωσε και χθες ο κ. Μαγιορκίνης, μιλάμε για λιγότερο από 1 στις 1000 μια τέτοια πιθανότητα. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ πέρα? Ότι εν τέλει βρέθηκαν, εντοπίστηκαν εγκαίρως, κύριε Τσίμα, περίπου σχεδόν 600 άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι πρότινος κυκλοφορούσαν δίχως να ξέρουν ότι είναι φορείς του ιού και επίσης σήμερα θα ήταν στα σχολεία. Αυτοί οι 600 θα είχαν εν δυνάμει μεταδώσει τον ιό σε χιλιάδες. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, είναι ένα ερέθισμα, θα έλεγα, για να πάμε να τεσταριστούμε περισσότερο στις δημόσιες δομές υγείας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και αυτή τη στιγμή, αν το σκεφτείτε, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πιο θωρακισμένη ίσως από οποιοδήποτε άλλη, με την έννοια ότι είναι η μόνη στην οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή τα δύο υποχρεωτικά self-test. Έχουμε όλα τα επιπλέον μέτρα προστασίας. Έχουμε, θα έλεγα, μια υποδειγματική τήρηση των μέτρων από την εκπαιδευτική κοινότητα και αυτό πιστώνεται σε αυτούς. Και πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θα τονίσω κιόλας ότι όλο αυτό το εργαλείο του self-test καλλιεργεί ακόμα περισσότερο. Είναι και ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά. Καλλιεργεί την ατομική ευθύνη. Ξέρετε, κύριε Τσίμα, τελευταίες τρεις μέρες πήγα σε σχολεία στο Ήλιον, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στην Ελευσίνα, στη Μάνδρα, σε Λύκεια. Και πρέπει να σας πω ότι εισέπραξα από τα παιδιά, ξέρετε, πέρα από το ότι ήταν προφανώς χαρούμενοι που ξαναβρέθηκαν με τους μαθητές, με τους καθηγητές τους, εισέπραξα κιόλας ότι νιώθουν μέρος της λύσης, νιώθουν, ξέρετε, ότι συμβάλλουν με κέριο τρόπο στο να διακόψουμε τη μετάδοση. Γιατί αυτό είναι ο στόχος του self-test. Να εντοπίσουμε πιο έγκαιρα, αν θέλετε, κάποιους οι οποίοι είναι κυρίως ασυμπτωματικοί, δεν έχουν συμπτώματα, και έτσι να εμποδίσουμε την περαιτέρω μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Ένα ερώτημα είναι, τι γίνεται όταν στη διάρκεια της λειτουργίας του Λυκείου, της τάξης, όπως συνέβη και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν αναφερθεί και από ακροατές του Sky, ένα παιδί βγει θετικό έχει συμπτώματα. Ξαφνικά η τάξη μπαίνει σε καραντίνα, μοιραία, λόγω των μέτρων του ΕΟΔΗ. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει διακοπεί γιατί το Λύκειο λειτουργεί. Με αυτή την αφορμή ξανατίθεται το ερώτημα από εκείνους που αμφέβαλαν αν ήταν φρόνιμο, ειδικά για την τρίτη Λυκείου, τα παιδιά να ξαναμπούν στο σχολείο και να εκτεθούν στον κίνδυνο της μόλυνσης σε μια περίοδο που δεν έχουν τα περιθώρια να αρρωστήσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Και έτσι νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η αποστολή του σχολείου είναι ανοιχτό. Συμφωνώ απολύτως. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η αποστολή του σχολείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά εργαλεία που μας επιτρέπουν ακριβώς να είμαστε ανοιχτοί, διασφαλίζοντας πρώτα απ' όλα την ασφάλεια. Και σε ένα μηχανισμό που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα στην Αυστρία, η οποία Αυστρία έχει καταφέρει και έχει λειτουργήσει τα σχολεία το τελευταίο διάστημα χάρη στα self-test, και όχι μόνο αυτό, έχει καταφέρει να μειώσει τους ασυμπτωματικούς περισσότερο από το Σεπτέμβριο τον περασμένο, πριν την μετάδοση του νέου στελέχους.
Άρα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά ξέρετε, θεωρώ ότι είναι άκυρη συζήτηση το αν πρέπει το σχολείο να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Εφόσον τα έχουμε τα εργαλεία, αποστολή του σχολείου να είναι ανοιχτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπηρετήσουμε, πάντοτε όμως βάζοντας σε πρώτη γραμμή το θέμα της ασφάλειας των παιδιών μας. Της ασφάλειας των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών. Έχω πολλές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των φροντιστηρίων. Αν θα ανοίξουν, αν πρέπει να ανοίξουν, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, υπάρχει ένα αίτημα να ανοίξουν. Κοιτάξτε, έχει τεθεί στην Επιτροπή των Ειδικών. Δεν έχουμε ακόμα πράσινο φως, δεν έχουμε εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών. Και αυτό είναι κάτι προφανώς το οποίο είναι υποσυζήτηση. Θα τεθεί και τις επόμενες μέρες εκ νέου. Για την ώρα όμως δεν έχουμε πράσινο φως από την Επιτροπή των Ειδικών. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικά τα στοιχεία σε σχέση με το σχολείο και τα φροντιστήρια. Τα σχολεία είναι μια σταθερή ομάδα. Και μια σταθερή ομάδα μαθητών, η οποία είναι η ίδια, είναι κάθε μέρα, ενώ στα φροντιστήρια έχουμε ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Μπορεί κάλλιστα με το εργαλείο του self-test ή με άλλα μέτρα προστασίας και πρόληψης να πάμε προς τα εκεί. Αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε σήμερα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει, καταλαβαίνετε. Η Επιτροπή εξετάζει αυτό το μέτρο συστηματικά, σε συστηματική βάση. Θα μας ενημερώσει εφόσον θεωρεί ότι μπορεί να μας δώσει πράσινη εισήγηση ή πράσινο φως, δηλαδή, για να προχωρήσουμε. Με τις υπόλοιπες βαθμίδες, ενώ τις χαμηλότερες από το Λύκειο βαθμίδες, γυμνάσιο, δημοτικό, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, έστω για μετά το Πάσχα, ή εξαρτάται από το. Θα συζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο στόχος θα είναι να ανοίξουν αμέσως μετά το Πάσχα, αλλά θα συζητηθεί το αμέσως επόμενες εβδομάδες με την Επιτροπή των Ειδικών. Έχω τουλάχιστον 12 ερωτήματα για το θέμα των πανεπιστημίων. Σας διαβάζω ένα, το τελευταίο που πήρα από την Αμαλία, που λέει: τα πανεπιστήμια πότε θα ανοίξουν? Κάποιες ειδικότητες δεν μπορούν να εκπαιδεύονται σωστά διαδικτυακά. Θα πάρουν πτυχίο οδοντίατροι χωρίς να έχουν δουλέψει σε έδρα, χημικοί χωρίς τον πάγκο τους, γεωπόνοι χωρίς να έχουν μπει σε χωράφι ιχθυοκαλλιέργειες κτλ. Φοιτητές ιατρικής που δεν μπορούν να κάνουν κλινικές. Υπάρχει ένα ερώτημα: τι γίνεται με τα πανεπιστήμια, γιατί αυτά είναι η μόνη βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει μείνει κλειστή. 13 μήνες χωρίς διακοπή. Έχουν δίκιο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί το Σεπτέμβριο ανοίξανε οι ολιγομελείς ομάδες, οι πιο μικρές ομάδες των φοιτητών είχαν ανοίξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο ως επτοπλίστων. Είναι σε αναστολή λειτουργίας μεγάλο χρονικό διάστημα και τους κατανοώ απόλυτα σε σχέση με το θέμα των πρακτικών ασκήσεων. Το έχουμε θέσει μετεπιτάσεως στην Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή επιτρέπονται οι κλινικές για τις επιστήμες υγείας που είναι στο τελευταίο έτος. Οι φοιτητές, ειδικά οι επιστήμες υγείας. Έχουμε θέσει ευρύτερα το θέμα των πρακτικών, των κλινικών, των εργαστηριακών και για φοιτητές που είναι, ας πούμε, στο πέμπτο έτος. Και εδώ αναμένουμε εισήγηση των ειδικών. Θα το ξαναθέσουμε. Θεωρούμε ότι είναι μείζον ζήτημα ακριβώς για τους λόγους που έθεσαν. Άρα δεν αποκλείεται να γίνει ενώ και πριν το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου. Πάντως το θεωρούμε σημαντικό για την εκπαίδευση ακριβώς των φοιτητών και πράγματι οι πρακτικές είναι αυτές που έχουν πληγεί, θα έλεγα, το περισσότερο, γιατί πράγματι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα κομμάτι που αντικειμενικά έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να γίνει εξ αποστάσεως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Αλλιώς είναι το θεωρητικό μάθημα, αλλιώς είναι η πρακτική, η κλινική, το εργαστηριακό και ούτω καθεξής. Να μείνω στο θέμα των πανεπιστημίων, γιατί είναι ένα ερώτημα που επανέρχεται επίσης και είναι σοβαρό. Ενώ έχει αρχίσει το εξάμηνο και ενώ πλησιάζουν οι εξετάσεις, οι περισσότεροι φοιτητές δεν έχουν λάβει τα συγγράμματα. Γίνανε οι δηλώσεις πιο νωρίς από ποτέ σε αυτό το εξάμηνο και προγραμματίζονται και οι παραδόσεις, θα έλεγα, πιο νωρίς από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω θα έχουμε νέα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως οι δηλώσεις κλείσανε πιο νωρίς από ποτέ. Mm-hmm. Από τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον να το διορθώσω αυτό, από τα τελευταία χρόνια σαφώς πιο νωρίς κλείσανε οι δηλώσεις. Πάλι και θυμίζω ότι εδώ πέρα έχει επέλθει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Από εκεί που οι φοιτητές παραλάμβαναν τα συγγράμματά τους, πλέον για λόγους περιορισμού του κορονοϊού, πλέον και λόγω των μέτρων προστασίας, αυτά αποστέλλονται με courier. Είναι μια αλλαγή πολύ μεγάλη στον όλο μηχανισμό. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο. Και γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίζον δυνατό προφανώς για να αποσταλούν αυτά από τις ταχυμεταφορές το νωρίτερο δυνατόν. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε μαζί, μιλήσαμε και για αυτό το καινούριο. Δεν είναι καινούριο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι βάσεις εισαγωγής. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ακόμη ήταν σε αβεβαιότητα ποιες θα είναι οι νέες βάσεις εισαγωγής. Τώρα πια είμαστε πολύ κοντά στο να τις ξέρουμε και συνεπώς υπάρχει ένα ερώτημα. Αλλάζει κάτι στην πράξη με την εφαρμογή του νέου συστήματος? Σας θυμίζω ότι με το νέο σύστημα
τίθεται ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία ορίζεται από το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, και αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Δηλαδή, το τμήμα αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διαμορφώνει το ίδιο την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία που θέλει. Και τίθεται λοιπόν ως ένα ποσοστό επί της μέσης επίδοσης των μαθητών των υποψηφίων. Τα πανεπιστήμια μας έχουν ήδη στείλει τις ελάχιστες βάσεις, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν και το επόμενο διάστημα, δηλαδή από το 0,8 έως το 1,2. 80% επί της επίδοσης του μέσου μαθητή έως 120% της επίδοσης. Και τώρα, τι αλλάζει, επειδή υπάρχει και μια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Όπως είχαμε πει, κύριε Τσίμα, θεωρούμε αδιανόητο να εισάγεται κάποιος στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με βαθμό 1, 2 και 3 στα 20. Και γιατί το θεωρούμε αδιανόητο? Γιατί πρώτα απ' όλα, και το υπογραμμίζω αυτό, κοροϊδεύουμε τον ίδιο. Και τόσα χρόνια κοροϊδεύουμε τον ίδιο το φοιτητή. Γιατί τον κοροϊδεύουμε? Γιατί του δημιουργούμε μια φρούδα ελπίδα. Ότι γίνεται φοιτητής, ενώ επί της ουσίας οι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφοιτήσει από το τμήμα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μηδενικές. Άρα τον έχουμε οδηγήσει, ας πούμε τα πράγματα όπως είναι, και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Τον έχουμε οδηγήσει σε λάθος δρόμο. Τον έχουμε κοροϊδέψει, τον έχουμε παραπλανήσει. Αυτός είναι ο πρώτος που έχουμε παραπλανήσει. Ο δεύτερος είναι ο συμφοιτητής του, ο οποίος έχει πασχίσει προκειμένου να εισαχθεί στο ίδιο τμήμα, πληρώντας όμως ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις με υψηλότερες επιδόσεις. Και ο τρίτος που έχουμε κοροϊδέψει, κύριε Τσίμα, τόσα χρόνια, όταν επιτρέπουμε την εισαγωγή, ο τρίτος που κοροϊδεύουμε είναι ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για φοιτητές οι οποίοι εισάγονται με βαθμό 1 και 2 στα 20? Δεν είναι καλύτερα να πληρώνει για φοιτητές οι οποίοι πληρούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις? Αυτή είναι η φιλοσοφία. Σας θυμίζω ότι για πρώτη χρονιά φέτος θα εφαρμοστεί και το παράλληλο μηχανογραφικό. Τι θα πει αυτό? Οι φοιτητές θα μπορούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό είτε για να μπουν σε πανεπιστημιακά τμήματα μέσω Πανελληνίων, με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, είτε να συμπληρώσουν μηχανογραφικό για να εισαχθούν σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ, να ακολουθήσουν το δρόμο της κατάρτισης. Και το τονίζω αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία εκπαιδευτική οδός στη χώρα μας. Υπάρχουν πολλές. Δεν υπάρχει μόνο ο δρόμος ο πανεπιστημιακός. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος που οδηγεί σε ανέλυξη. Υπάρχει ο δρόμος κατάρτισης. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε τόσες άλλες χώρες η κατάρτιση, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, κατέχει πολύ σημαντικό ποσοστό των επιλογών. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς, είναι ένα βαθύτερο πολιτιστικό, αν θέλετε, με βαθιές ρίζες, ότι όλα τα υπόλοιπα εκτός της πανεπιστημιακής σχολής, έστω και μια σχολή στην οποία εισάγεται κανείς με 2 στα 20, θεωρούνται υποβάθμιση. Κύριε Τσίμα, θα σας πω το εξής. Ένας στους 4 που φοιτά σε δημόσιο ΙΕΚ σήμερα είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος πανεπιστημίου γιατί ενδεχομένως φοιτήσει κάποιο πανεπιστήμιο, δεν βρήκε δουλειά και εν συνεχεία πήγε να ακολουθήσει ένα δρόμο κατάρτισης με σημαντικές διεξόδους. Άρα εδώ πέρα η προσπάθεια που γίνεται είναι να τονίσουμε την ύπαρξη εναλλακτικών δρόμων. Η δουλειά της πολιτείας, κατά τη γνώμη μας, είναι να χτίζει αυτές τις εναλλακτικές για τους νέους. Και από εκεί πέρα οι νέοι μας θα κάνουν τις επιλογές που κρίνουν με βάση τις κλίσεις, τις δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους. Αλλά σιγά σιγά είναι χρέος μας να περάσουμε αυτό το μήνυμα της σημασίας που έχει η κατάρτιση, της ύπαρξης αυτού του εναλλακτικού δρόμου και κυρίως των προοπτικών που έχει. Γιατί για δείτε λίγο πώς αποφυτούν από την κατάρτιση, πόσο γρήγορα βρίσκουν δουλειά, πώς είναι αυτά τα επαγγέλματα που έχει τόσο ανάγκη η χώρα και τι οικονομικές απολαβές έχουν κιόλας πολύ συχνά από αυτόν τον δρόμο. Άρα υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι. Από εκεί και πέρα απαφείται στους νέους μας να κάνουν τις επιλογές που προφανώς οι ίδιοι θέλουν. Πολύ γρήγορα, τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, έχω πολλές ερωτήσεις για το αν θα γίνουν εξετάσεις στα λύκεια φέτος. Οι πραγωγικές εξετάσεις εννοώ. Ναι, είναι υποσυζήτηση. Θυμίζω ότι οι σχετικές αποφάσεις πέρσι ανακοινώθηκαν αργότερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα γυμνάσια και πότε θα ανοίξουν και τα γυμνάσια και θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Να πω εδώ ορίσουν παρόδο και για τις πανελλαδικές, ότι οι πανελλαδικές, όπως έχουμε πει από την αρχή αυτής της χρονιάς, δρομολογούνται κανονικότατα να ξεκινήσουν εντός Ιουνίου. Μέλημά μας, κύριε Τσίμα, είναι να περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί στους υποψηφίους από τον κορονοϊό. Και να θυμίσω ότι έχουμε μειώσει και σημαντικά την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων περίπου στο 25-30% αναλόγως το μάθημα. Yeah. Εδώ να πω επίσης ότι έχει προχωρήσει με σημαντική, θα έλεγα, ανταπόκριση το πρόγραμμα των βάουτσερ για την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ανακοινώσατε
τον Μάρτιο. Έχουμε ήδη πάνω από 300.000 νέες και νέους, 318 για την ακρίβεια με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχω, που έχει ήδη εγκριθεί βάουτσερ, πάνω από 300.000 έχει ήδη εγκριθεί βάουτσερ για να ενισχύσουν, για να αγοράσουν καινούργιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό τι έρχεται να κάνει, έρχεται να χτίσει πάνω στο κεκτημένο της εκπαίδευσης. Το τελευταίο χρόνο έγινε ένα τεράστιο άλμα. Άλμα σε ψηφιακές δεξιότητες όλων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε αυτήν την ενίσχυση προκειμένου ακριβώς η επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα μας βρει στις τάξεις, αλλά με νέες δεξιότητες, να μην πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να μείνει κάτι σημαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τι θα πει αυτό στην πράξη? Βεβαίως η διαζώσιμη εκπαίδευση είναι πάντοτε η πρώτη προτεραιότητά μας, αλλά ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι το πλέον όλη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει εξοικειωθεί με νέα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να έρθουν να εμπλουτίσουν τη διαζώσιμη εκπαίδευση. Υπάρχουν πλατφόρμες, το e-class, η e-me, πλέον άπαντες στην εκπαιδευτική κοινότητα, έχουν πλήρως εξοικειωθεί με αυτά τα εργαλεία. Είναι σημαντικό λοιπόν κανείς να μην μείνει πίσω σε αυτό το μεγάλο μετασχηματισμό, και γι' αυτό φροντίζουμε ιδιαίτερα για τις πιο ευπαθείς, για τις πιο οικονομικά αδύναμες ομάδες, να μπορούν να έχουν εξοπλισμό που να τους επιτρέπει ακριβώς να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται, φαντάζομαι, την επόμενη χρονιά, καλώς εχόμενων των πραγμάτων, όλα να λειτουργήσουν κανονικά. Δηλαδή η σχολική σωστά, χρονιά. Σωστά, και θα έλεγα, κύριε Τσίμα, και με πολλές αλλαγές στην ουσία του μαθήματος. Πέρα από τον σχεδιασμό σχετικά με την λειτουργία των σχολείων εν γέννη, πρέπει να σας πω ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα εργαστήρια, ο σχεδιασμός να ξεκινήσουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε όλα τα σχολεία της χώρας, από νηπιαγωγεία έως και γυμνάσια. Τι είναι τα εργαστήρια δεξιοτήτων? Είναι θεματικές όπως οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προστασία του περιβάλλοντος, σεβασμός των άλλων, σεβασμός στη διαφορετικότητα, ρομποτική, επιχειρηματικότητα, σχολικός, επαγγελματικός προσανατολισμός. Όλα αυτά τα μαθήματα μπαίνουν προκειμένου να καλλιεργήσουν δεξιότητες στα παιδιά μας και μπαίνουν στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο. Αλλάζει η φιλοσοφία του σχολείου, κύριε Τσίμα. Πάμε σε ένα σχολείο πιο συμπεριληπτικό, πιο ανοιχτό, πιο εξωστρεφές, με περισσότερα ερεθίσματα. Σε αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζονται και νέα προγράμματα σπουδών για όλα τα μαθήματα στο σχολείο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν προγράμματα σπουδών που δεν έχουν πιλωτικά από φέτος. Δεν έχουν ενημερωθεί κάποια προγράμματα σπουδών από το 1998. Εμείς ξεκινήσαμε ένα τεράστιο έργο, ένα φιλόδοξο έργο για την αλλαγή όλων των προγραμμάτων σπουδών, 453 προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο. Αυτό το έργο είναι εν εξελίξη. Ήδη ολοκληρώνουν τα πρώτα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ξεκινήσουν πιλωτικά από το Σεπτέμβριο. Και βεβαίως μια άλλη σημαντική αλλαγή, το πολλαπλό βιβλίο. Έως τώρα ήμασταν από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε ένα μάθημα και ένα βιβλίο. Αυτό χρειάζεται παραπάνω χρόνο, πρέπει να γραφτούν τα βιβλία. Ένα μάθημα ίσον ένα βιβλίο. Αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει πλέον αλλάξει. Τι θα πει έχει αλλάξει? Δίνεται η δυνατότητα να γραφτούν βάσει ενός προγράμματος σπουδών περισσότερα από ένα βιβλίο, ένα, δύο, τρία, και δίνεται η ελευθερία και η αυτονομία στο σχολείο να επιλέξει το βιβλίο το οποίο θέλει. Αυτό εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια, μια ευρύτερη προσπάθεια για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, για μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας στα σχολεία μας, στους διευθυντές μας, στους εκπαιδευτικούς μας. Να εμπιστευτούμε, κύριε Τσίμα, την εκπαιδευτική μας κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς μας, τους διευθυντές μας, και βεβαίως να τους επιμορφώσουμε. Γιατί άλλη μια πτυχή σημαντική είναι επιμορφώσεις. Σας ανέφερα για παράδειγμα τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ξεκινούν το επόμενο διάστημα μαζικές επιμορφώσεις σε πάνω από 70.000 εκπαιδευτικούς στα εργαστήρια δεξιοτήτων, προκειμένου ακριβώς αυτά να εισαχθούν από την προσεχή χρονιά στα σχολεία μας. Άρα, παρά την πανδημία, προχωρούμε σε δομικές αλλαγές που θεωρούμε ότι θα ανοίξουν, θα ενισχύσουν περισσότερο το σχολείο, θα αναδείξουν περισσότερο τη φιλοσοφία, αν θέλετε, θα αναβαθμίσουν συνολικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, και θα επενδύσουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς μας στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων μας. Προς το παρόν, να ευχηθούμε απλώς η επόμενη χρονική χρονιά όντως να αρχίσει κανονικά χωρίς τη σκιά του κορονοϊού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσίμα. Καλή σας ημέρα.